Συναντάμε τον προπονητή της ΑΕΛ. Coach, άλλη μια ήττα. Ψαλιδίσατε μια διαφορά 19 πόντων, τη φτάσατε μέχρι και τους 4. Στο τέλος είχατε την ευκαιρία με ένα τρίποντο να τη ρίξετε ξανά εκεί κοντά. Ωστόσο, αυτό που μένει στο τέλος είναι η ήττα, έτσι. Σίγουρα, στο τέλος η ήττα μένει. Όπως το είπες, σήμερα ήμασταν έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι. Γνωρίζαμε τι θα έκανε το παραλίμνη, την πίεση που παίζει. Κάνει pack το defense εκεί και αφήνει πολύ τη weak side πλευρά. Προσπαθήσαμε να επιτηθούμε από τη weak side πλευρά. Δυστυχώς εμάς σήμερα μας πρόδωσε το τρίποντο. Όταν σουτάρεις 12% μόνο τρίποντο, δεν είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις ένα παιχνίδι. Όμως προς τιμήν της ομάδας έχει δείξει καρδιά. Κάθε παιχνίδι το παλεύει, δεν τα παρατάει. Τα παιχνίδια όλα τα έχουμε χάσει ένα πόντο, 4-10 σήμερα. Από μια ομάδα που είναι πάρα πολύ καλή. Όταν σκεφτείς ότι όλοι οι Κύπροι τους είναι πολύ ψηλά κορμιά, δυνατά, έχουν τον βασικό σέντερ της Εθνικής Κύπρου, καταλαβαίνεις ένα πλεονέκτημα που δίνει σε αυτή την ομάδα. Εμείς όμως έχουμε ειλικρινά πείσμα, θέλει υπομονή. Δεν είναι τυχαίο αυτό που διαβάζω σε διάφορα μίντια, που διάφοροι προπονητές ζητάνε χρόνο να δουλέψουν. Έρχομαστε από ένα lockdown, από 6-7 μήνες αποχή, με παιδιά που έχουν να πιάσουν πολύ καιρό την μπάλα. Εμείς σαν ΑΕΛ στηθήκαμε 5 μέρες πριν το πρωτάθλημα να έρθουν οι ξένοι να βγουν από την καραντίνα που ήταν όλα αυτά. Οπότε οι αυτοματισμοί και όλα αυτά θέλουν χρόνο για να δουλευτούν. Από παιχνίδι σε παιχνίδι όμως είμαστε σίγουρα πολύ καλύτεροι και ειλικρινά πιστεύω ότι το παραλίμνη στο τέλος της σεζόν θα είναι πολύ ψηλά, θα είναι στις top 4 ομάδες του πρωταθλήματος. Οπότε η εμφάνισή μου αυτή τη στιγμή με χαροποιεί για 3 δεκάλεπτα και κρατάμε το πρώτο κακό ημίχρονο που πρέπει να δουλέψουμε, γιατί εκεί κρίθηκε πολύ το παιχνίδι σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μια επισήμανση είδαμε τον Ρόζα, ο οποίος σήμερα δεν του βγήκε επιθετικά το παιχνίδι. Ωστόσο ήταν πολύ κοντά σε έναν double-double με rebound και assist. Δείγμα του ότι μπορεί να μην του βγήκαν τα τρίποντα όπως είπατε και εσείς. Ωστόσο, με την συνεισφορά του σε όλα τα άλλα κομμάτια του παρκέ, βοήθησε και τον Apple White αλλά και τους υπόλοιπους να κρατήσουν την ΑΕΛ εκεί κοντά. Ο Ιβάν Γκάντια Ρόσα είναι απλά playmaker άλλου επίπεδου. Δεν είναι να παίζει στην Κύπρο. Έκανε double-double, 10 rebound, 10 assist και πλησίασε το triple-double. Δεν του βγήκανε τα τρίποντα. Αυτό οφείλεται πολύ και στην άμυνα, στην αντίπαλη ομάδα που έκανε τη δουλειά της πάνω του. Του δώσαν πολύ δύσκολα σουτ, δεν πήρε κάποια ελεύθερα σουτ. Κάποια μέρα θα σου μπουν, κάποια δεν θα σου μπουν. Σήμερα δεν μας μπήκανε. Εντάξει, ζούμε, προχωράμε με αυτό. Η ομάδα δεν είναι μόνο η Ιβάν Γκάντια. Είμαστε 12 αθλητές, όλοι παλεύουμε, όλοι έχουμε ένα ρόλο και σιγά σιγά θα είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι από τον προπονητή της ΑΕΛ.